Ήταν Ιούλιος του 2019 όταν ο υφυπουργός αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης υποδεχόταν γεμάτος χαρά τα στελέχη της FIFA και της UEFA για να συζητήσουν τι πρέπει να αλλάξει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Περνάνε δύο ολόκληρα χρόνια για να ψηφίσει η ΕΠΟ φέτος το καλοκαίρι τις περισσότερες αλλαγές που πρότειναν οι διεθνείς ομοσπονδίες μετά από τεράστιες παρασκηνιακές πιέσεις. Κι όμως μέχρι σήμερα τίποτα δεν έχει εφαρμοστεί. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός απέστειλε εξώδικο στην ΕΠΟ με το οποίο ρωτάει γιατί δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα η ολιστική μελέτη των FIFA και UEFA και γιατί η ΕΠΟ δεν υλοποιεί τις διατάξεις που η ίδια ψήφισε σε Γενική Συνέλευση του Αυγούστου. Θα έπρεπε πριν ρωτήσω ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, οι ομάδες, θα έπρεπε να ρωτήσω ο ίδιος ο κ. Αυγενάκης, ο οποίος από τη στιγμή που μπήκε στη διαδικασία να ασχοληθεί με το θέμα, δεν ήταν υποχρεωμένος, θα έπρεπε πριν ζητήσουν απαντήσεις οι ομάδες, να ζητήσει ο ίδιος απαντήσεις και να πάρει οριστικές απαντήσεις. Και όχι τώρα, εδώ και καιρό. Μία από τις βασικές αλλαγές που προκρίνουν FIFA και UEFA και πολεμά με όποιο τρόπο μπορεί η ΕΠΟ είναι η Ανεξάρτητη Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, που αυτή θα αποφασίζει πια για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι δύσκολο το ίδιο το ποδόσφαιρο να κάνει έτσι και να σκίσει τα οφίτσια του, να πετάξει τα κέρδη του, τις ωφέλειές που έχει τόσα χρόνια κερδίσει. Το λέω αυτό γιατί αν η ίδια η Ομοσπονδία αποφασίσει ότι πρέπει να μπει Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, είναι σαν να λέει ότι πλέον εμείς μόνοι μας αφαιρούμε τις δυνάμεις που έχουμε. Όσο δεν εφαρμόζεται η ολιστική μελέτη, τόσο η ΕΠΟ θα απαξιώνει με τις αποφάσεις της το ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως έκανε με την καρατόμηση του Γιώργου Δημητρίου από τη Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων Ομάδων της Ομοσπονδίας. 15 χρόνια ο Δημητρίου δεν είχε ποτέ δημοσιοποιήσει με διαρροή, ας πούμε, τα οικονομικά στοιχεία των ομάδων. Είχε τουλάχιστον αυτή η εγγύηση των ομάδων. Ναι, εντάξει, ξέρουμε ότι ο Δημητρίου δεν θα το πει παρακάτω. Τώρα υπάρχει και η αμφιβολία αυτή. Κάτι πρέπει να γίνει και κάτι πρέπει να γίνει σύντομα. Και εφόσον μπλέχτηκε και το κράτος αυτό το πράγμα, κάτι πρέπει να κάνει το κράτος σύντομα και το Υπουργείο Αθλητισμού να σηκώσει τα χέρια. Τελείωσε. Ο Λευτέρης Αυγενάκης πάντως σήκωσε τα χέρια ψηλά με το πρωτάθλημα της Super League 2. Η φοβερή σύλληψη που είχε να συγχωνεύσει δύο κατηγορίες και να φτιάξει μία επαγγελματική με 30 τόσες ΠΑΕ, από τις οποίες θα περνάει μόνο μία ομάδα στη Super League 1, βρίσκεται ακόμα στον αέρα.